άξιος. Αγία Εκκλησία διανύει της ημέρας που όλοι γνωρίζουμε 40 μέρες του Πάσχα. Είναι, το και το ξέρουμε αυτό, το γεγονός που πιστοποιεί με όλο το μεγαλείο τη θεότητα του Κυρίου. Το Χριστός Ανέστη μας είναι πολύ αρκετό για να καταλάβουμε εφόσον υπάρχει μέσα μας πνευματική ζωή, ότι ο άνθρωπος γεννιάται για να ζήσει εις αιώνας αιώνους. Αφού αναστήθηκε ο Κύριος, για τα τωρινά δεδομένα, φεύγοντας ο άνθρωπος κάποια στιγμή από τον κόσμο, οφείλει να παραδώσει το σώμα από εκεί που το πήρε, στη γη. Γη και η γη απελεύσει. Όμως, ο πιστός αφήνει το σώμα προσωρινά για να διαλυθεί, η ψυχή του σεσωσμένου πιστού οδηγείται εις τον Παράδεισον. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Σήμερον εθε μου έσυ εν το Παραδείσο. Σήμερα του είπε του ληστή, τώρα θα είσαι στον Παράδεισο μαζί μου. Τι σημαίνει σήμερα? Το αιώνια σημαίνει. Δεν υπάρχει χτες και αύριο, αλλά μία ημέρα που ο Απόστολος Πέτρος την κατονομάζει, λέει, έως που ημέρα διαυγάσει. Είναι η ημέρα που ξεπροβάλλει την αυγή της λαμπρή, αφού η ανατολή της γίνεται στη Βασιλεία των Ουρανών. Ανάσταση λοιπόν ζούμε και τώρα στη Βασιλεία των Ουρανών, εμείς που ζούμε τώρα στον κόσμο αυτό. Γίνεται μία μυστική γεύσης και σε μας που ζούμε μέσα στον κόσμο. Δεν αφήνει ο Κύριος αδοκίμαστους τους ανθρώπους του από τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, γράφει
επί της θείας φυλακής στήσομαι, ένα τροπάριο στην Εκκλησία, το ξέρετε πώς αρχίζει, επί της θείας φυλακής ο θεηγόρος Αβακούν, λέει, είχε μια σκοπιά, φυλακήνη σκοπιά. Θα σταθώ στην σκοπιά επάνω και θα φωνάξω ότι η Ανέστη ο Χριστός. Ξέρετε, έζησε 500 χρόνια π.Χ. ο θεηγόρος, ο προφήτης Αβακούν, που με ακρίβεια αναφέρει την Αγία Ανάσταση του Κυρίου. Δεν είναι ο μόνος. Όλοι οι προφήτες μίλησαν για όλη τη ζωή του Κυρίου και για την Ανάστασή Του. Θα σταθώ λοιπόν στο φυλάκιό μου, στη σκοπιά μου, λέγει ο θαυμάσιος Αβακούν, και εγώ θα σταματήσω μαζί του σήμερα, λέγει ο Ιησούς Γρηγόριος, ο θεολόγος, επάνω εις την εξουσία και τη διορατική ικανότητα την οποία μου έχει δώσει το Πνεύμα. Με κεφαλαία γράμματα, το Άγιο Πνεύμα, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, μου έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιον, την ικανότητα, τη διορατική. Να μην εμποδίζει ο χρόνος, αλλά να προσπερνάω και να βλέπω μακριά. Άλλωστε, οι Άγιοι οι σύγχρονοι τα έβλεπαν μπροστά τους αυτά που ορισμένα προμηνύουν ότι θα γίνουν. Και εδώ λοιπόν ο Ιερός και Άγιος Βασίλειος λέγει ότι μου έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα τη διορατική ικανότητα και θα κατοπτεύσω και θα αναγνωρίσω ό,τι μου φανερωθεί και ό,τι θα δεχθεί προς εμέ. Τώρα, για να το καταλάβετε αυτό, θα κατοπτεύσω σημαίνει ότι βλέπω, αφού έχει τη διορατική ικανότητα, με ακρίβεια αυτά που θα σας πω. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν αφήνει τίποτα κενό από εκείνο που προσφέρει στη γνώση των Αγίων ανθρώπων. Ο Όφης, ο αρχαίος εχθρός μας, ο Σατανάς, είχε Αγία Μορφή Αγγέλου, όμοια με εκείνη που έχουν και οι άγγελοι στον ουρανό τώρα. Λέει, οι όψεις του είναι όμοια προς την όψη του αγγέλου, του Όφη, όμοια λέει, και η στολή του σαν λάψης αστραπής. Θυμηθείτε τι λέει ο Κύριος, είδον τον Σατανά ως αστραπή πεσόντα εκ του ουρανού. Αστραπή, αστραπόμορφος ήταν. Και τώρα μπορεί να μεταλλάσσεται, να παίρνει και όψη αγγέλου. Αλλά σίγουρα η παρουσία του πραγματικού αγγέλου του Θεού με του ψεύτικου ψευδοαγγέλου έχει διαφορά. Του ενός γεμίζει χάρη, θεία, παρουσία, τον αγγέλο του Θεού δηλαδή, του άλλου ταραχή.
Ώστε λοιπόν η στολή του όφη, ξερανά δηλαδή, έχει τη μορφή και τη λάμψη της αστραπής, η οποία σχίζει τον ουρανό. Και σήκωσε το χέρι του προς την Ανατολή και φώναξε με δυνατή φωνή. Η φωνή του ήταν σαν φωνή σάλπιγγος και γύρω του υπήρχε πλήθος από μία ουρανία στρατιά. Και είπε, σήκωσε ο προφήτης Αβακούμ, όχι ο Όφης, τα μάτια του και είδε αυτόν που περιβαλλόταν από πλήθος ουρανίου στρατιάς. Και τι είπε ο προφήτης, σήμερα σωτηρία το κόσμο. Στην εποχή του, προφήτη, ζει ο προφήτης, αλλά ομιλεί για τις ημέρες του Μεσσία Ιησού Χριστού, του Σταυρωθέντος και Παθέντος και Αναστάντος. Και φωνάζει, βλέπω τώρα το γεγονός που γίνεται σήμερα προς τα μάτια του, αν και για μας ήταν χρόνια πριν που τα βλέπει, ότι στον κόσμο μέσα ήρθε η σωτηρία του. Το λέει, επί της θείας φυλακής είχε θεϊκή σκοπιά ο προφήτης. Και από τη σκοπιά αυτή λοιπόν κατόπτευε και έβλεπε το έργο στην πράξη να γίνεται της σωτηρίας του ανθρώπου. Όχι ο απλός φωτισμός. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι ουδής Άγιος προφητεύει χωρίς να κατοπτεύει, να βλέπει αυτό που πρόκειται να γίνει μπροστά του να γίνεται. Και ο προφήτης λοιπόν λέει, κατοπτεύω, βλέπω ότι σήμερα το κόσμο σωτηρία γίνεται, θα το πούμε εμείς τώρα. Το ψάλλει η Εκκλησία μας ωραία, ωραία. Και το λέει, επί της θείας φυλακής ο θεηγόρος Αβακούμ στήτω με θυμών και δειπνήτω φαεσφόρων άγγελων. Βλέπει λέει και άγγελο που είναι γεμάτο φάος, φως, που φέρνει το φως, σημαίνει φαεσφόρος άγγελος. Αφού είδε άλλωστε πλήθος στρατιάς αγγέλων. Σήμερα ήρθε σωτηρία στον κόσμο. Πώς το ψάλλει η Εκκλησία. Ορατώνται άπαν και αόρατον. Και για τον ορατό κόσμο και τον αόρατο. Για προσέξτε, να το προσέξουμε. Ορατός είμαστε εμείς. Αόρατος είναι οι άγγελοι. Άρα η θυσία του Κυρίου έγινε για μας. Η Ανάσταση τη ζούμε κι εμείς, τη ζήσανε τότε και οι άνθρωποι και οι άγγελοι. Γιατί Ανάστασης, Ανάστασης, ίσον σωτηρία του κόσμου. Χωρίς αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος, θα πιστεύαμε ψεύτικα και θα λέγαμε ψέματα στον κόσμο ότι είναι Θεός. Η Ανάστασή Του μας πιστοποιεί, μας βεβαιώνει ότι ο Αναστάς εκ του μνήματος ήταν ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Αυτό λέει σήμερα σωτηρία του κόσμου. Εορταζόται γούν κόσμος άπας, ορατώστε και αόρατος. Έτσι το γράφει και η ημνολογία που ακούμε τα πρωινά, κάθε πρωί τις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας και διαβάζεται στον κανόνα καθημερινά ένα κομμάτι αναστάσιμο.
Αφού λοιπόν ο Χριστός αναστήθηκε και δια της Αναστάσεως επανήλθε δεξιά του Πατρός, έτσι δεν είναι, λέει, και καθεζόμενο δια της Αναλήψεως εκ δεξιών του Πατρός. Τι καθόσαστε, λέει, Χριστός αναστήθη από νεκρός, από τους νεκρούς αναστηθείτε μαζί του. Ο Χριστός επανήλθε στη θέση του, δεξιά του Πατέρα, ελάτε κι εσείς μαζί με τον Χριστό στη θέση αυτή. Είναι πιστεύω μας αυτό, ότι οι νεκροί που έχουν φύγει εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον, λέει. Το λέει στην κηδεία, τα ακούμε. Πρώτα αυτοί θα αναστηθούν και θα καθίσουν στα δεξιά του Πατέρα. Έπειτα εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, έπειτα εμείς που ζούμε και υπάρχουμε ακόμη στον κόσμο. Τι καθόσαστε λοιπόν, χορεύτε πνευματικά, τραγουδίστε τον Κύριο, υμνολογήστε Του, γιατί είναι ο σωτήρας διδιωτής του κόσμου. Σήμερα ο σωτηρία το κόσμο εγένετο. Το σήμερα είναι, επαναλαμβάνω, στους αιώνας των αιώνων. Αυτό γιόρταζαν άλλες γενναίες προηγουμένως το σήμερα. Παραπέρα μέχρι την Ανάσταση του Κυρίου όλες οι γενναίες σήμερα ζουν και γιορτάζουν την Ανάσταση, όπως και εμείς μαζί, την Ανάσταση του σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Ιησού Χριστού. Επανέλθετε λοιπόν και εσείς, εμείς δηλαδή, το λέει στο ακροατήριο ο Άγιος, στη θέση που βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα, ο Κύριος. Ο Χριστός ελευθερώθηκε από τον δεσμά του τάφου. Ελευθερωθείτε κι εσείς από τα δεσμά της αμαρτίας. Αυτός είναι ο τάφος μας. Δεν λέει ο Κύριος καθαρά ότι εκείνος που ζει στην αμαρτία είναι πεθαμένος. Καθαρά το λέει. Πώς το λέει? Άφετε τους νεκρούς. Θάψε τους εαυτό νεκρούς. Του λέει ένας νέος, να έρθω μαζί σου Κύριε, αλλά σε μένα πάω να τακτοποιήσω το σπίτι μου, τα υπάρχοντά μου εκεί πέρα. Έβρε, του λέει, αυτοί που είναι γύρω και θα τον θάψουνε, είναι νεκροί πνευματικά, άσε αυτούς τους νεκρούς και έλα μαζί μου να θάψουν εκείνοι τον νεκρό. Οι πεθαμένοι πνευματικά, οι αναστημένοι, ελάτε μαζί μου, λέει ο Κύριος, να ζήσουμε την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το Χριστός Ανέστη. Που το ακούμε, που το λέμε και σίγουρα πρέπει να μας γαζώνει τον εσωτερικό κόσμο να νιώθουμε στο πετσί μας την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μεγάλο θέμα η Ανάσταση. Μεγάλο θέμα η σωτηρία Ανάστασης ίσον. Σωτηρία το κόσμο. Χαρά ορατού και ορά του κόσμου. Έτσι λέει η Εκκλησία μας. Ελάτε, δοκιμάσουμε όλοι μαζί. Αυτό ζούμε στην Εκκλησία. Το ζούμε στην Εκκλησία μέσα αυτό. Οι πύλες του βάδου ανοίγονται. Α, θέλω να πω και τούτο. Άδης, που είναι λέξη αρχαία, δεν είναι ελληνική. Αποτελείται από δύο λέξεις που γίνει μία. Λέμε έλα να είδεις. Οι αρχαίοι βάλανε μπροστά και ένα αλφα, με το ειδής, το γιώτα το κάνανε από κάτω που γεγραμμένοι,
Ο Άδης εκεί με πολυγραμμένη, από το γιώτα, που λέμε ειδής. Και έμεινε Άδη, σημαίνει δεν βλέπεις. Σκοτάδι, πίσα απέραντη. Ας μας ελεήσει ο Θεός. Γιατί η αιώνια ζωή ή του Άδου είναι σκληρή, απερίγραπτη, στην οποία θα υποκριθούν όσοι δεν αναγνωρίζουν τη θεότητα του Κυρίου και επομένως δεν γιορτάζουν την Ανάστασή Του. Άδης λοιπόν είναι η αμαρτία. Γιατί η αμαρτία σας θέλει στον Άδη. Άδης ίσον αμαρτία με κεφαλαία γράμματα. Σκοτάδι, ομίχλη, πίχτρα. Αυτή φτιάχνει τον Άδη. Ο Κύριος δεν έκανε άνθρωπο αμαρτωλό. Έκανε άνθρωπο που δεν είχε αμαρτίες κάποια εποχή στον Παράδεισο. Γιατί δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ αμαρτωλού και Θεού. Γι' αυτό ο Θεός έφραξε άνθρωπο που μπορούσε στον Παράδεισο να συνομιλεί μαζί με τον Θεό. Ήταν συνόμιλος. Όταν έπεσε, έχασε αυτό το προτέρημα. Και λέει λοιπόν το εξής. Με την Ανάσταση του Κυρίου σπάσανε, να το προσέξουμε, του λέει, έθραυσαν πύλες με το τροπάριο του Άδου. Θα δείτε πως έχει πόρτες ο Άδης. Δεν σπάσανε πόρτες, αλλά έσπασε η αμαρτία. Την νίκησε και στον Άδη την αμαρτία ο Κύριος. Και όλους εκείνους που τον δέχτηκαν σωτήρα και λυτρωτή, τους εγμαλώτησε. Πού το λέει ο Δαβίδ εκείνο? Σε ένα ψαλμό, προφητεία. Ο Κύριος εγμαλώτευσε εγμαλωσία, λέει. Σε ένα ψαλμό μέσα, ποιο ψαλμό δεν θυμάμαι, αλλά το βλέπω στα ακούτε, ο Κύριος έκανε εγμάλωτη πια, την έδεσε την αμαρτία και πήρε μαζί του στον ουρανό εκείνους που τον αναγνώρισαν ως σωτήρα τους, ως σωτήρα τους. Έσπασε λοιπόν τις πόρτες του Άδη, άλλαξε το, θα λέγαμε, το κοράκι, το καλεπεριστέρι που ήταν στον Άδη, αυτή τη δύναμη έχει να αλλάζει. Εδώ μας αλλάζει. Δια της μετανοίας. Δεν αξίζουμε να βλέπουμε αυτή την αλλαγή, όμως γίνεται αυτή η αλλαγή. Έθραψα λοιπόν του Άδου η πυλωρή. Η πυλωρή αυτή που κλείνουν τις πόρτες του Άδου. Γιατί μπήκε αυτός με κεφαλαία γράμματα ο λυτρωτής στον Άδη. Και ο Άδης τι έγινε, Σταύρο? Επικράνθη, λέει. Το φωνάζουν την Κυριακή του Πάσχα. Ο Άδης επικράνθη. Και φωνάζουμε. Επικράνθη. Πώς είναι δυνατόν? Αφού πίστευε ότι αυτός που ρατούσε στον Άδη θα τους έχει αιώνια. Και αφού του πήρε τα λάφυρα, αλλού λέει λάφυρα, ότι οι ψυχές που πήρε ο Κύριος τον Άδη ήταν τα λάφυρα του Κυρίου, του νικητής του Άδου. Ξέρετε, είναι παρμένο από ανθρώπινη πραγματικότητα. Γίνεται μια μάχη μέσα στο στρατό, την παλιά εποχή, νικούσε ένα στράτευμα, οπισθοχωρούσε το άλλο, αλλά όχι μόνο νικούσαν, έπαιρνε και τα λάφυρα του εχθρού, ό,τι είχαν οι εχθροί. Και ο Κύριος διεξήγαγε μάχη στον Άδη, ιτήθη ο Άδης, επικράθη και του πήρε τα λάφυρα, του πήρε τις ψυχές. Θεέ μου,
δώσε και σε μας να είμαστε μαζί σου, μπορεί να είμαστε βρώμικοι και είμαστε, αλλά τον βρώμικο που καταλαβαίνει τη βρωμιά του, τον δέχεται ο Κύριος. Αυτόν δέχεται, εν μετανοία, του δέχεται. Εάν υπάρχει κάποια δημιουργία εις τον Χριστό, αν υπάρχει κάποια δημιουργία εις τον Χριστό, όμως καινούρια δημιουργία, αυτή τη καινούρια δημιουργία το Πάσχα την έφερε, η Ανάσταση του Χριστού. Τι λέει πάλι ένα τροπάριο, Πάσχα κενών, Πάσχα Άγιων, Πάσχα μυστικών. Το φωνάζουν με τη φωνή τους. Το ζει η ψυχή του χριστιανού. Το Πάσχα το Άγιο, το Πάσχα μυστικό. Το κενών με αλφα γιώτα, το καινούριο Πάσχα. Γιατί έφτιαξε καινούριους ανθρώπους. Νέα δημιουργία. Η παλιά δημιουργία ήταν του Όφη, του αρχαίκακου που οδήγησε το ανθρώπινο γένος στην πτώση. Η νέα δημιουργία του Χριστού με το Πάσχα, το κενόν, το καινούριο. Πώς το λέει καπαλού πάλι σε ένα στάση μέρα. Έγινε λέει καινή η κτήσης. Αυτά που δημιούργησε έγιναν καινούρια για εκείνους που ασπάζονται την Ανάσταση του Κύριου. Ζούνε αυτό το καινούριο. Αφού έγινε λοιπόν καινούρια η κτήση, μας φωνάζει ο Αγίος Γρηγόριος, ανανεωθείτε και εσείς. Γίνετε καινούργιοι και εσείς. Καινόν Πάσχα ζούμε. Καινούριο, πέρα για πέρα το Πάσχα που ζούμε. Ρε παιδιά, όντως πρέπει να νιώθουμε την αμαρτωλότητά μας. Αλλά ο Κύριος αυτό το παρατρέχει. Γιατί η αμαρτία, αν την αφαιρέσουμε, δεν σωζόμαστε. Αυτή μας πειράζει. Αυτή προσπαθούμε να κάνουμε στην πάντα, το πω έτσι πολύ απλά. Γιατί χωρίς πειρασμό δεν μπαίνει κανείς στη Βασιλεία του Θεού, στη καινούρια ζωή, εκεί που ζουν το αιώνιο Πάσχα. Παναγία μου Χριστέ μου. Και εσύ έχεις πάει βασίλισσα και όλος έχει πάει σε αεροσόλυμα. Εκεί το καινούριο Πάσχα βιώνεται την ημέρα του Πάσχα, με τη λάμψη του Κυρίου, με την αστραπή του φωτός. Βιώνεται. Αλλά και εδώ στην εκκλησία μας. Ζούμε το γεγονός αυτό. Φτιάξω παραπέρα τώρα γιατί πέφτει το φως. Λοιπόν, αυτά έλεγε αυτός και οι άλλοι ανυμνούσαν, όπως είχε γίνει και προηγουμένως όταν φανερώθηκε ο Χριστός. Οι άλλοι άγγελοι ανυμνούσαν την Ανάστασή του όπως την ημέρα της γεννήσεώς του, που είπαν οι άγγελοι ψάλλοντας, δόξα εν υψίστης Θεό. Και εμείς του φωνάζουμε, Χριστέ μου αμαρτάνομαι, αλλά Συ πιστεύομαι, δόξα εν υψίστης Θεό. Και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευλογία. Αυτό είναι Πάσχα πάλι. Είναι βιώματα του Αγίου Πάσχα. Μια πραγματικότητα. Μαζί με αυτούς λέγω και εγώ τα ίδια σε εσάς, λέει ο Αγίος Γρηγόριος, μαζί με αυτούς τους αγγέλους που του ψάλλουν να δόξα νυψίστης, και εγώ, λέει ο Άγιος Γρηγόριος,
λέω και εγώ τα ίδια. Δόξα αληψής της Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Μακάρι δε να αποκτούσα και φωνή εις άξια προς τη φωνή των αγγέλων. Βλέπετε, νοσταλγία του Αγίου. Βλέπετε, μακάρι να αποκτούσα κι εγώ σαν τη φωνή των αγγέλων, ώστε να υμνούσα επάξια το Άγιο Πάσχα. Πώς νιώθει ο Άγιος, ότι απέχει από τη ζωή που χάρισε ο Κύριος σε εμάς τους ανθρώπους να γίνουμε Άγιοι. Δεν παραδέχτηκε ποτέ ότι ήταν Άγιος, αλλά ήταν αμαρτωλός και φωνάζει. Και εγώ θα ήθελα. Μακάρι να είχα εισάξια με τη φωνή των αγγέλων, η οποία αντιχούσε απ' άκρου σ' άκρου εδώ στη γη. Το καταλαβαίνεις αυτό που λέει εδώ πέρα. Λέει, των αγγέλων ο ύμνος στο πρόσωπο του Κυρίου και στη γέννηση και στην Ανάσταση αντιχούσε, λέει, απ' άκρου εις άκρου εδώ στη γη. Βίωνε ο Άγιος εκείνο το πράγμα, ότι όλοι οι κτήσεις, λέει, υμνολογεί τον Κύριο. Μου έρχεται στο νου εκείνος ο Ρακοβαλής, ο επιστήμονας που είδε τον Άγιο Παΐσιο σε μία λάμψη μέσα και αυτομάτως άλλαξε τρόπο ζωής, από σχεδόν άπιστος έγινε διαπρίσιος κήρυκας του Ιησού Χριστού. Έτσι κάνει ο Κύριος. Παίρνει τον εχθρό και τον κάνει κήρυκά του. Αυτό λοιπόν λέει, γράφει στο βιβλίο μέσα που το έχω διαβάσει. Όχι, συγγνώμη. Το είδα στην τηλεόραση που το λέει ο ίδιος. Με τον Άγιο Παΐσιο ταξιδεύουμε για το μοναστήρι της Σουρωτής. Εκεί που είναι θαμμένος ο Άγιος Παΐσιος. Και ερωτώ τον Άγιο, το γέροντα τότε, Άγιο για μας τώρα, γέροντα, πώς είναι ο Θεός. Όταν το άκουσα, λέω πόσο ανόητος είναι, ειλικρινά. Γιατί τέτοια ερώτηση δεν χωράει στο μυαλό του ανθρώπου. Πώς, να σου πει ο άλλος πώς είναι ο Θεός, είναι δυνατόν. Και αυτομάτως, λέγει, είδα ολόκληρη την κτήση ζωντανή να τυθοπεύει και να συγκρατεί η χάρη του Θεού. Μεγαλιέζε και ο άνθρωπος. Όλοι οι κτήσεις λοιπόν άστενα να εμνήσω, αλλά δεν έχω εισάξια με τους αγγέλους την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η οποία απ' άκου σ' άκου της γης γιορτάζεται και απ' άκου σ' άκου της γης ακούγεται η ημνολογία των αγγέλων στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πάσχα λοιπόν, Πάσχα Άγιο, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, Πάσχα και πάλι θα πω, Πάσχα προς τιμήν της Αγίας Τριάδος. Είναι γεγονός που το ζει, γιατί από την Αγία Τριάδα πηγάζει η μέρα του Πάσχα, η μέρα της σωτηρίας μας. Από πουθενά άλλου. Εγώ και ο Πατέρας, λέει, είμαστε ένα και το Άγιο Πνεύμα. Ένα είμαστε. Η Αγία Τριάδα που έστειλε τον Κύριο και σταυρώθηκε και αναστάθηκε, είχε πάρει από πριν μέρος την Ανάσταση. Εμείς ζούμε τώρα. Η Αγία Τριάδα ζούσε προαιωνίως την Ανάσταση του Κυρίου. Τα γεγονότα που αφορούν το πρόσωπο του Κυρίου ήταν στα αρχεία της Αγίας Τριάδας, που θα ήξερε η Αγία Τριάδα τα αρχεία, ότι θα έρθει στον κόσμο, ότι θα σταυρωθεί και τα λοιπά. Ήταν η λυμένη, παρμένη απόφαση. Επομένως λοιπόν, και το Πάσχα του Κυρίου είναι Πάσχα
που τιμάμε την Αγία Τριάδα. Την αιτία, αυτή είναι η αιτία του ερχομού του Κυρίου, των παθημάτων του Κυρίου, της σταυρώσεως και της Αναστάσεως του Κυρίου. Λοιπόν, τιμή στην Αγία Τριάδα. Δόξα τη Αγία και ζωοποιώ Τριάδη, λέμε στην Αγία Εκκλησία μέσα, για να αρχίσει η Θεία Λειτουργία. Αυτή είναι για μας η εορτή, το Πάσχα, των εορτών και η πανήγυρης των πανηγύριων. Είναι η μεγαλύτερη, να υπάρχει ανώτερη, εορτή. Έχει τα σκύπτρα, τα πρωτεία, ανάμεσα σε όλες τις εορτές. Διότι σε αυτήν στηρίζεται το οικοδόμημα της Εκκλησίας. Είναι η πανήγυρη των πανηγύρεων, η οποία τόσο πολύ ξεπερνά όχι μόνο τις ανθρώπινες και τις προερχόμενες από τη γη, αλλά ακόμα και εκείνες του Ιδίου του Χριστού και όσα στελούνται προς τιμήν Του. Ξεπερνάει, λέει, όσες εορτές, αυτό λέγαμε προηγουμένως, η εορτή του Πάσχα, ξεπερνάει όλες τις εορτές, λέει. Αυτό λέει ο Άγιος εδώ πέρα. Είναι η εορτή των εορτών. Η πανήγυρης, το πανήγυρη, το φωνάζουμε, η Αγία μας Εκκλησία. Με το κεράκι στο χέρι, τη λάμψη της Αναστάσεως του Χριστού, φωνάζει εορτή, εορτών, πανήγυρης, πανήγυρων. Δεν υπάρχει άλλη. Αυτή πολεμάει ο διάβολος. Πολεμάει, γιατί κάηκε από την Ανάσταση του Κύριου. Αφού του πήρε την αιγμαλωσία, λέμε, από τον Άδη, πώς θα γίνει. Είναι μεν καλή και η χτεσινή λαμπροφορία και η φωταψία την οποία κάναμε και ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί από κοινού, κατά την οποία κάθε άνθρωπος σχεδόν, κάθε τι το οποίο έχει αξία, κατεφωτίσαμε. Είναι μετά την Ανάσταση υπομένει, έχω πάρει το φως από την Εκκλησία και όλοι μας, λέει, πήραμε το φως και φωτίσαμε με το φως της Αναστάσεως τη κτήση ολόκληρη. Έχει αξία. Κατεφωτίσαμε με πλήθος πισών. Πώς κατεβαίνω την Αναστάσεως, με τα κεράκια. Πισός είναι, που είναι γεμάτος φωτιά. Φεύγω από την Ανάσταση, τι ωραία που καθόμαστε στην Εκκλησία όλη τη νύχτα και παίρνουμε το Αγιο Φως και ερχόμαστε στο σπιτάκι μας. Από όπου περνάμε, φωτίζεται με το φως της Αναστάσεως, λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Φωτίζεται. Δεν φωτιζόμαστε μόνο εμείς, αλλά με αυτό γίνεται καινή κτήση από όπου περνάμε. Αυτό βιώνει η Άγια, το βλέπουμε. Η νύχτα αυτή της Αναστάσεως ήταν γεμάτη πισούς, κεριά αναμένα. Όπως και ο ουρανός φωτίζει από επάνω, καταβγάζουν όλο τον κόσμο με την ωραιότητά του. Εδώ ο Άγιος λέγει, το βράδυ έχουμε ένα πολυέρο ψηλά από άστρα. Δεν ξέρει κανένα ο ουρανός, ούτε ο ήλιος, ούτε τα άστρα. Είναι για όλους. Και το φως Αναστάσεως είναι για όλους. Δεν ξεχωρίζει, λέει, κανένα ο Κύριος. Να μην ξεχωρίζουμε κι εμείς. Εμείς οφείλουμε να ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας.
Όπως τον ξεχώρισε και ο Απόστολος Παύλος. Και φώναξε, ο Χριστός είναι σωτήρας όλου του κόσμου. Ήρθε, λέει, να σώσει τον κόσμο, τους αμαρτωλούς. Μεταξύ των οποίων ο πρώτος στα σκύπτρα τα έχω εγώ της αμαρτίας. Το φωνάζει. Αλλιώς βιώνει την πραγματικότητα αυτή ο Άγιος Απόστολος που το φωνάζει. Και αλλιώς εμείς. Αυτός ήταν σκεύος εκλογής, πλήρης Πνεύματος Αγίου, έζηνε, ζούσε ένα μέρος της ολοκληρώσεως της Αναστάσεως του Κυρίου και έβλεπε και την αμαρτωλότητά του ζωντανή. Μόνο οι Άγιοι φτάνουν στο σημείο αυτό. Εμάς δεν επιτρέπει ο Κύριος να δούμε την αμαρτωλότητά μας. Ξέρουμε ότι αμαρτάνουμε, αλλά επειδή η αμαρτία είναι κακό που την κάνεις, κάνει ζημιά η αμαρτία, δεν μας αφήνει να τη δούμε, γιατί δεν αντέξουμε, λέει. Κάπου το έχω διαβάσει, που το έχω διαβάσει δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ο Κύριος έκανε και ουράνιε δυνάμεις και οι άγγελοι, οι πρώτοι φωτεινοί φύσεις, οι άγγελοι, είναι οι πρώτοι φωτεινοί κτήσεις. Προηγήθηκαν από τη δική μας δημιουργία. Γι' αυτό το φωνάζει ο Κύριος πάρα πολύ όμορφα, μέσω των γραφών. Ότε εγεννήθησαν άστρα, όταν έγιναν τα άστρα στον ουρανό, αμέσως που είδανε αυτή τη λάμψη οι άγγελοι, είναι σαν με πάντες οι άγγελοι μου. Με υμνολόγησαν για αυτή τη μεγάλη δημιουργία. Του έραστρου ουρανού που φωτίζει και ο Δαβίδ φωνάζει. Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε. Πάντα εσοφία εκκλησίας. Ακούστε να δείτε κάτι. Πού το ξέρουμε όλοι. Για κάτι που δεν έχουμε ακούσει ποτέ, ούτε το έχουμε δει, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κουβέντα. Ούτε είδαμε, ούτε ακούσαμε. Για κάτι όμως που το έχουμε ζήσει, μπορούμε, αφού το έχουμε δει και το έχουμε ζήσει, λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο ακικοάμεν, ο αεωράκαμεν, ο εχείρες ημών εψηλάφησαν, λέει, αυτό που ακούσαμε, ο αεωράκαμεν, αυτό που είδαμε, και αυτό που πιάσαμε με τα χέρια μας, τούτο αναγγέλω μην ημίν, αυτό σας λέει. Κάτι άλλο που ούτε το ακούσαμε, ούτε το είδαμε, ούτε το πιάσαμε. No. Δεν μπορούμε να του πούμε το όνομα, αφού δεν το ξέρουμε. Γιατί το λέω εκείνο τώρα. Παρουσιάζονται ορισμένα φαινόμενα και θα υπάρχουν στον κόσμο αυτό. Οι αρνητές. Ένας μεγάλος επιστήμονας που την ώρα στον προέβαλε 2-3 μέρες, 4 λεπτά, πέθανε. Και είπε, δεν είδα εγώ το Θεό, δεν είδα άγγελους. Με αφού δεν ασχολήθηκες, αφού δεν προσπάθησες να είσαι σε επαφή μαζί του, το κράτησες άγνωστο, πώς θα μας πεις ότι υπάρχει Θεός. Κάποιοι άλλοι όμως υπάρχουν στην άλλη όχθη και φωνάζουν. Ο αιωράκαμεν, ο ακικόαμεν, ο εχείρες ημών εψηλάφησαν. Τούτο να αναγγέλλομεν ημίν. Να καταλαβαίνουμε ότι από το αντίπαλον δέος, από εκείνους που δεν πιστεύουν δηλαδή, δεν θα περιμένουμε να μας πούνε, να μας μιλήσουν για την παρουσία του Κυρίου, για τη δημιουργία αγγέλων, για την Ανάσταση. Γιατί δεν τη ξέρουνε, δεν τη γνωρίζουνε.
Πώς θα σου πούνε ναι, άδικα θα παλεύουμε εφόσον το ρολό είναι κατεβασμένο εντελώς. Δεν θα περάσουμε μέσα. Άλλωστε, Κύριος είπε, ιδού έστικα επί τη θύρα και κρούω. Στέκομαι στην πόρτα της καρδιάς σου και χτυπάω. Άνοιξε να μπω μέσα, να τα πούμε, να συνδυπνήσω μαζί σου, λέει, να ζήσω μαζί σου. Δεν το ανοίγεις, πώς θα ξέρεις ποια συνομιλία έκανες με τον Κύριο, ώστε να γνωρίζεις ποιος είναι ο Κύριος. Ποιος ευεργέτης είναι αυτός. Τότε βασίζεσαι εδώ, αφού είσαι αρνητής, στην νοημοσύνη σου, που είναι τόσο λειψή, που δεν καταλαβαίνει, λέει ο Άγιος Πορφύριος ένα ωραίο. Του πήγε ένας επιστήμονας, καλή ώρα σε αυτό που λέμε τώρα, από την Αμερική είχε έρθει. Είχε ακούσει τη φήμη του για να τον δει. Προφανώς εκ περίεργειας. Μόλις μπήκε μέσα του λέει, καλώς τον ναι. Μιλάγε βαθιά, δεν είναι και άρρωστος. Εσύ δεν μπορείς να δεις τη μύτη σου. Θες να δεις τον Θεό, του λέει. Τράβα πίσω, σκάψε στο σπίτι σου σε αυτό το σημείο και μετά να βρεις αυτό τον αφορέα, του είπε κιόλας, και μετά έλα να τα πούμε. Έκανε ό,τι του είπε και έγινε τόσο στην επιστροφή. Αφού ο Άγιος Πορφύριος έβλεπε τη γη με τα όντα όλα, με κάθε λεπτομέρεια και τον ουρανό. Το λέει ο Άγιος Παΐσιος, το ξέρετε πολύ καλά. Εγώ έχω μαυρό άσπρη τηλεόραση. Είναι δυνατόν ο Άγιος τον Άγιο να βάζει τον εαυτό του ένας παραπάνω τον άλλον, ναι. Παρακάτω ναι. Ο Άγιος Πορφύριος έχει έγχρωμη τηλεόραση. Χρησιμοποιούσε όρους για να καταλαβαίνουμε τις εποχές μας. Έτσι λοιπόν δεν έχεις επαφή με τα θεία, δεν βλέπεις, δεν ακούς. Οφθαλμούς άκουση, όταν άκουση, τα γράφει έτσι για να περνάει η ώρα, και μάτια έχουνε και αυτιά έχουνε. Και λέει και πόδας άκουση και ο περπατούσε. Ναι, αλλά η γραφή δεν γράφει μόνο και τα είδωλα. Εμείς περπατάμε για να πάμε στην εκκλησία, περπατάμε για να κάνουμε κάποιο καλό. Έχουμε μάτια και βλέπουμε που μας λέει μέσα η γραφή, βλέπεις τι λέει εδώ, και με τα μάτια αυτά βλέπουμε και κάνουμε. Οι άλλοι ούτε μάτια έχουν, ούτε αυτιά έχουν. Της οφθαλμής αυτών εκάμισαν. Το εκάμισαν σημαίνει τα μάτια τυφλά, εντελώς τυφλά. Είναι, πού να δεις Πάσχα, ρε άνθρωπέ μου, τι αξιολείπει το πράγμα. Να μην μπορείς να δεις, να καταλάβεις τουλάχιστον μια γραμμή από το πανηγύρι της ημέρα, της νύχτας εκείνης που την κατεφώτισε ο Κύριος και εμείς με τους πισούς μεταφέραμε στα σπίτια μας το Άγιο Φως. Πού να τα δεις εκείνα τα πράγματα. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Και ξέρετε που ξεγελάει ο διάβολος τους πολλούς. Στα πρόσωπα των ιερέων. Οι ιερείς είναι έτσι, οι ιερείς είναι αλλιώς. Και δεν καταλαβαίνουν ότι και ο Άγιος Λιγόριος και όλοι οι Άγιοι που ήσαν ιερείς και αρχιερείς ήταν άνθρωποι με λατώματα και ότι αυτοί νίκησαν τα λατώματά τους και οι ιερείς μας το ίδιο είναι. Άνθρωποι με λατώματα. Αλλά δεν έχουν να μας προσφέρουν κάτι δικό τους, όπως και εγώ τώρα. Έχουν θεία χάρη και μας προσφέρουν τα δώρα του Κυρίου στην Εκκλησία. Δεν είναι δικό τους το έργο αυτό να μεταποιείται ο άρτος σε σώμα και ο ίνος σε αίμα. Είναι της θείας χάρης το αποτέλεσμα. Το Πνεύμα το Άγιο λέει και ταγιάζει.
και μας τα προσφέρουν. Δεν ξεχωρίζουν οι καλμένοι ότι και οι ιερείς αγωνίζονται με τον τρόπο το δικό τους και δεν ξεχωρίζουν την ανθρωπιά των αδραμιών από το πρόσωπο του Κυρίου και λένε δεν πάω στην εκκλησία. Αν δεν είναι έτσι, στην εκκλησία πάμε και ίσως τα ερωτώματα μας είναι χειρότερα από κάθε ανθρώπου. Ίσως. Το βάζω το ίσως, γιατί μερικοί είναι από εμάς καλοί, άλλοι όπως εγώ, όχι. Λοιπόν, το Πάσχα έγινε, το Πάσχα έγινε, είπαμε για να γίνει καινή, φωτεινή, άγια η κτήσεις, για να γίνουμε έτσι, πως ανέφερα προηγουμένως. Η σημερινή ημέρα είναι ακόμη ωραιότερη και πιο επίσημη, λέει ο Άγιος, η μέρα της Αναστάσεως είναι από όλες πιο ωραία και πιο επίσημη. Εκλάμψας Χριστός, λέει σε ένα τροπάριο, ότι εκ του τάφου, λέει, βγήκε λαμπρός ο Χριστός από το τάφο. Λοιπόν, ο Κύριος με την Ανάστασή Του είναι προάγγελος της ειδικής μας Αναστάσεως, μας την προαναγγέλει. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Μεταφερόμαστε στα δύο γεγονότα, το ένα είναι το μεγάλο του Λαζάρου, 4 ημέρες στον τάφο. Όζη Κύριε, όζη, βρωμάει, πώς να ανοίξουμε, θα μας φάει η βρωμιά. Όταν βρωμάει κάτι και έχει σαπίσει, δεν το πλησιάζεις καν. Και ο Κύριος με το προσταγμά του. Δεν βρω έξω. Ανάσταση. Και πού να ξέρουν οι καημένοι ότι αυτός ο Άγιος Λάζαρος έχει τη λάνα κάτω στην Κύπρο, γιατί διατέλεσε επίσκοπος Κύπρου ο Αναστάσιμο του Κυρίου Λάζαρος. Είναι Αναστάσεις που έκανε ο Κύριος πριν της Αναστάσεώς του. Προμηνύματα της Μεγάλης Αναστάσεως της ειδικής του Κυρίου. Και άλλο νεκρόν της χείρας της Ναΐμ που πήγαινε στον δρόμο και λέει «Υπες Αιγύρου, σήκω πάνω». Τι κάτω, και σηκώνονταν. Η Ανάσταση, λοιπόν, κυριολεκτικά Ανάσταση σημαίνει σήκωμα. Λέει Ανάσταση, σήκωμα. Σηκώνομαι, λέει ο αδελφός ημών Λάζαρος, και κοίμηται. Να πάμε να το σηκώσουμε από τον ύπνο, λέει. Δεν καταλάβανε με αυτό, το καταλάβανε. Που να καταλάβουν. Λέει, να το σηκώσουμε από τον ύπνο τον Λάζαρο. Άρα ο θάνατος είναι ύπνος. Ύπνος της παρούσης ζωής. Έπεται η έγερση. Και οι νεκροί αναστήσονται από τα μνημεία και οι νεκροί θα αναστηθούν από τα μνημεία. Αφού ανέστη πρώτα ο Κύριος και οι νεκροί θα αναστηθούν. Αυτή είναι η διαβεβαίωση της Αναστάσεώς μας όταν φύγουμε από τον κόσμο και ταφούμε στη γη και γίνουμε χώμα. Η διαβεβαίωση είναι ότι εκ του μνήματος θα βγούμε, αλλά καινή κτήσεις. Καινή κτήσεις. Δεν μπορεί να πας στο παράδεισο που είναι κενός με αλφαγιώτα, καινούριος, λαμπρός, όμορφος, απερίγραπτος, να πας με τα υλικά που είσαι και φτιάξει πριν φύγεις από τον κόσμο. Αλλαγίσονται πάντες, το λέει ο Αποστόλος Παύλος. Όλοι θα αλλαχθούν. Και εκεί αναφέρει και παρμένα από τη φύση ο Αποστόλος Παύλος. Άλλο είναι το σώμα του φιδιού, λέει, άλλο το σώμα του πουλιού, άλλο το σώμα του ζώου,
αλλά το σώμα του ανθρώπου, αυτό θα αναστηθεί μόνο. Γιατί αυτό έφερε μέσα την ψυχή, την εικόνα του Θεού και θα ανταμώσουν σώμα και ψυχή. Στην Ανάστασή του, τι ώρα είναι? 7.30. Τελειώσαμε, δεν πέρασε η ώρα. Λοιπόν, δεν θα κουραστούμε άλλο. Θα σταθούμε εδώ και αν θέλει ο Θεός, έχουμε να πούμε και στη συνέχεια όσα θα μπορέσουμε και πάλι. Χριστός Ανέστη, να ζήσουμε την Ανάσταση του Κυρίου και ο Κύριος να μας φωτίζει να πορευόμαστε με το φως το Αναστάσιμο εσωτερικά. Να κάνουμε κάτι να ρωτήσετε, όχι, να κάνουμε σταυρό μας και να φύγουμε. Όλοι μαζί, Χριστός Ανέστη, Βοήθειά μας, καλή φώτιση να έχουμε.